Κούτσα. Σας γνωρίζω ότι ύστερα από την 28 Τρίτου 2018 ένσταση καταγγελία που υπέβαλε κατά τη υπαρήθμια 79 2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δέχτηκα σήμερα ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πρώτη συμβουλία απειλητικό τηλεφώνημα από άτομο αιρετό, πιθανώς εμπλεκόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την καταγγελούμενη υπόθεση. Επειδή η αποστολή μου και η συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συμβάλλω με τον οποιονδήποτε συμβουλευτικό και θετικό τρόπο για την όσο καλύτερη διαχείριση διοικητικά και οικονομικά τα του Δήμου. Επειδή έχω μάθει να παίρνω αποφάσεις και να εκφράζομαι δημόσια με γνώμονα την αλήθεια και τις γνώσεις μου και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα συμφέροντα του Δήμου. Επειδή τα λεγόμενα του εν λόγω κυρίου τηλεφωνικά που τα επιστρέφω, τα οποία τα έχω στη διάθεσή μου, λυπάμαι δε για την όλη συμπεριφορά του και τον προκαλώ να βγει με το όνομά του και να τα εκφράσει δημόσια για τους λόγους αυτούς. Κύριε Πρόεδρε, και επειδή προέχει η υγεία και η ηρεμία του καθενός, δηλώνω ότι από σήμερα και μέχρι τέλος της θητείας μου θα προσέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνοντας παρόν κάποια στιγμή κατά τη συνεδρίαση και αποχωρώντας. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή για να διασώσω την προσωπικότητά μου. Η παρούσα να αναφερθεί στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ιστιαία 2 Τετάρτου 2018, Βασίλης Δημόπουλος. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι ο πρώην δήμαρχος της Ιστιαίας Ελτσού, κύριος Χριστοφιτζάκος. Αφορά καταγγελία την οποία έκανα για το ποσό το οποίο ψηφίσατε, κύριε συνάδελφοι, 58.000, να δοθεί στην κυρία, ποια ήταν αυτή για το 2010, υποτιθέμη για μένα δαπάνη, το υπόλοιπο, γιατί τα 30.000 καταπληρώσαμε, λόγω αμετακλήτου αποφάσεως, η οποία υπήρξε. Η αμετάκλητος απόφαση κατέστη αμετάκλητος, διότι εμείς στην οριστική απόφαση, την πρωτόδικη η οποία πάρθηκε, αυτό το οποίο όχι μόνο ανήθιστε, είχαμε υποχρέωση να κάνουμε σαν Δήμος, δεν το κάναμε, να την επισυμβάνουμε. Αυτό είναι η ευθύνη του Δήμου. Δεν την επισυμβάνουμε, κατέστη αμετάκλητος. Οπότε ήρθε εδώ πέρα η απόφαση αυτή η δικαστική και παρότι ήταν αμετάκλητος, δώσαμε εντολή να γνωμοδοτήσει δικηγόρος, τον πληρώσαμε κιόλας, για μια αμετάκλητη απόφαση να μας πει τι. Εάν παίρνει, τι ο δικηγόρος είπε, αφού είναι αμετάκλητη ρε παιδιά, πληρώσαμε και τον δικηγόρο. Και επειδή έκανα αυτήν εδώ την καταγγελία, η οποία θα έρθει σε λίγο και θα δείτε τα αποτελέσματα, διότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει στο Δήμο, ενώ πρέπει με οριστικές πρωτόδικες αποφάσεις να μην πληρώνουμε και να πηγαίνουν παραπέρα τουλάχιστον μέχρι το εφετείο, δεν το κάνουμε. Και με πήρε ο κ. Χριστοφιτζάκος να μου πει ότι η συγκεκριμένη προμηθεύτρια είναι σε γενικό το πρόσωπο, ότι η δαπάνη του 2010 η οποία έγινε και η οποία δεν τιμολογήθηκε ποτέ, ούτε ήρθε τότε στην απογραφή που κάναμε τον ενιαίο Δήμο να μας πει ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση, εμείς πήραμε απόφαση, διότι έτσι είπε η δικηγόρος, να την πληρώσουμε και εσείς ψηφίσατε, εγώ προσωπικά δεν ψήφισα. Και μου είπε ο κ. Χριστοφιτζάκος συγκεκριμένα ότι πας και στην εκκλησία, ήταν και η μέρα του επιταφείου τότε, η Μεγάλη Παρασκευή. Και το έπεισε η Γάκλη, πήγε το κάνει τη φτωχή γυναίκα τώρα, λέει, να της πείστε γεγονός και είναι εκεί. Η δαπάνη αυτή δεν υπάρχει πουθενά, η κυρία αυτή τιμολόγησε το 14, εσείς ψηφίσατε, δεν έχει καταθέσει ούτε το ΦΠΑ, ούτε τα έχει δώσει την ψηφορολογία του εισοδήματος και έχει κάνει και διακοπή επαγγέλματος. Γεια σας. Αναλάβετε τις ευθύνες.